Σύντου τα τελευταία 13 χρόνια και σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου σήμερα στην μερίδα μας. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εράσμους, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας των συμμετεχόντων και την ανάδειξη της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς, πραγματοποιήθηκαν και πολιτιστικές επισκέψεις, τις οποίες θα σας παρουσιάσω εγώ, κάνοντας μια μικρή εισαγωγή που είναι αφιερωμένη στην πόλη της Βαρκελόνης. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Λοιπόν, φυσικά η Βαρκελόνη, πόλη της Ισπανίας, πρωτεύουσα της αυτοδιοικούμενης περιφέρειας της Καταλωνίας, αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη πόλη του κράτους όσον αφορά τον πληθυσμό και την οικονομία μετά τη Μαδρίτη. Η ιστορία τώρα, πώς ξεκινάει, κάποια πράγματα υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι για την ίδρυση της πόλης. Ο παλαιότερος αναφέρει σαν ιδρυτή της τον μυθικό ήρωα Ηρακλή. Ένας νεότερος θρύλος αναφέρει σαν ιδρυτή της τον στρατηγό Αμίλκα Βάρκα, πατέρα του διάσημου Ανίβα. Η πόλη ονομάστηκε προς τιμή του Βάρκινο και από εκεί προήλθε και το σημερινό της όνομα. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη συνέχεια αναμόρφωσε την πόλη της Βαρκελόνης σε κάστρο, δίπλα στο σημερινό κέντρο της πόλης, δίπλα στο σημερινό κέντρο της πόλης, ναι. Σημαντικά ρωμαϊκά ερείπια υπάρχουν στη Βαρκελόνη, εμφανίζονται ακόμη και σήμερα στο ιστορικό κέντρο, στη λεγόμενη Γοτθική Συνοικία, και μερικά από τα ερείπια των ρωμαϊκών τυχών ενσωμάτωσε και ο καθεδρικός ναός της Βαρκελόνης που ιδρύθηκε το 343 και τον βλέπετε εδώ στην εικόνα. Στις αρχές του 5ου αιώνα βυσιγόθηκε κατά χτού τη Βαρκελόνη, την κάνουν πρωτεύουσα ολόκληρης Ισπανίας και αργότερα θα κατακτηθεί από τους Άραβες. Η Γοτθική Συνοικία τώρα, που αποτελεί το κεντρικό και παλαιότερο τμήμα της παλιάς πόλης, είναι μια περιοχή που αποτελεί πρότυπο μεσονικών πόλεων, αποτελείται από πολλούς ελικοειδείς δρόμους, συνδυάζει αρχιτεκτονική και της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του Μεσαίωνα, αλλά και του σύγχρονου 20ου αιώνα. Βλέπουμε εδώ τη γέφυρα των στεναγμών, σε απομίμηση της γέφυρας των στεναγμών της Ισπανίας, αποτελεί πρόσβαση στον καθεδρικό ναό. Συγγνώμη, έχει ξεφύγει λιγάκι. Λοιπόν, το 1469, ο γάμος του Φερντινάρδου του Καθολικού με την Ισαβέλα της Καστήλης ενώνει την Ισπανία σε ένα βασίλειο, η πρωτεύουσα μεταφέρεται στη Μαδρίτη, ακολουθούν Ναπολεόντιοι πόλεμοι, ο Ισπανικός εμφύλιος, αλλά η Βαρκελόνη εξακολουθεί να παραμένει η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ισπανία και εξακολουθεί να βρίσκεται σε μεγάλη ευημερία παρά τις καταστροφές που υπέστη από τον εμφύλιο. Σήμερα η Καταλωνία έχει έναν πληθυσμό περίπου 7 εκατομμυρίων κατοίκων. Η περιοχή της Καταλωνίας απολαμβάνει εκτεταμένη αυτονομία από το Ισπανικό κράτος, έχει δική της κυβέρνηση, κοινοβούλιο, δικαιώματα στη συλλογή φόρων, επίσημες γλώσσες τα καταλανικά και τα ισπανικά. Και οι Καταλανοί έχουν μια μακριά ιστορία καταλανικής εθνικής υπόστασης. Βέβαια, από το 1900 περίπου και μετά θεωρούν τους εαυτούς τους όλο και περισσότερο χωριστό έθνος σε σχέση με τους Ισπανούς. Φιλοξενήθηκαν το 1992 οι θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί πολύ πάρα πολλές αλλαγές που άλλαξαν το βιομηχανικό της χαρακτήρα, καθώς πάρα πολλές βιομηχανίες κατεδαφίστηκαν, δημιουργήθηκαν 2 μίλια παραλίας, αυξήθηκε η χωρητικότητα της πόλης, αυξήθηκε ο ελεύθερος χρόνος πρασίνου, διπλασιάστηκε ο ρυθμός των ξενοδοχείων, τουλάχιστον μέχρι το 2004, η δημοτικότητα της πόλης αυξάνεται σημαντικά και σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Εξυπηρετείται από το αεροδρόμιο Πράτ, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο της Ισπανίας και το μεγαλύτερο από κάθε παραθαλάσσια πόλη της Μεσογείου, και το μετρό της Βαρκελόνης αποτελείται από 12 γραμμές και 180 σταθμούς. Εδώ εμείς είμαστε στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης και στο σταθμό του μετρό. Βέβαια, διαθέτει και καλή ποιότητα ζωής, πλούσια πολιτιστική ζωή, καθώς την πόλη έζησαν μεταξύ άλλων και ο Σαλβαδόρ Νταλί, ο Ζουάν Μιρό, ο Αντώνη Γκαουντί και για ένα διάστημα ο Πάμπλο Πικάσο. Ξεκινάμε λοιπόν με την πλατεία Καταλωνίας, που θεωρείται το κέντρο της παλιάς πόλης. Αποτελεί την καρδιά των συγκοινωνιών. Είναι μια πλατεία διάσημη για τα συντριβάνια και τα γάλματά της.
δημιουργήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα μετά την καταστροφή των τυχών της παλιάς πόλης της Βαρκελόνης. Ακολουθεί το πάρκο Γκουέλ, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, το οποίο κατασκευάστηκε ανάμεσα στο 1900 και 1914, άνοιξε σαν δημόσιο πάρκο, βρίσκεται στο άνω μέρος της Βαρκελόνης. Σχεδιάστηκε φυσικά από τον αρχιτέκτονα Αντωνί Γκαουντί, ύστερα από παραγγελία του επιχειρηματία Εουζέπε Γκουέλ. Εμπνέονται και ο Γκουέλ και ο Γκαουντί το πάρκο σαν ένα χώρο που θα υπάρχουν πάρα πολλές πολυτελείς κατοικίες μέσα σε ένα γαλήνιο φυσικό τοπίο. Στη σύλληψη του πάρκου, όπως θα δούμε και παρακάτω στις φωτογραφίες, μεγάλη επιρροή άσκησε και ο ναός του Απόλλωνα στους Δελφούς. Κάποιες εικόνες, ακολουθούνε μάλλον οι εικόνες. Ξεδιπλώνει την ιδιοφυΐα του την αρχιτεκτονική ο Γκουέλ, εφαρμόζει καινοτόμες γονικές λύσεις, οι οποίες γίνονται εμβληματικές της τεχνοτροπίας του που βρίσκουν την κορύφωσή τους στη Σαγράδα Φαμίλια. Εδώ είναι η είσοδος του πάρκου Γκουέλ, κάποια χαρακτηριστικά κτίσματα, κτίρια. Εδώ η σαλαμάνδρα στην είσοδο είναι μια κρίνη, μια βρύση με πολύχρωμα κεραμικά θράσματα που φρουρεί την τυφλή σκάλα που οδηγεί στην κεντρική πλατεία και οι επιρροές από το ναό του Απόλλωνα, όπως σας ανέφερα πριν. Και φυσικά το μπαλκόνι, παγκάκι που υπάρχει στο πάρκο Γκουέλ με τα πανέμορφα σπασμένα πλακάκια που μοιάζει όντως με τεράστιο φίδι κατά μήκος της πλατείας. Επόμενος σταθμός, η Βασιλική Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας και όπως όλοι τη γνωρίζουμε γνωστή ως Σαγράδα Φαμίλια. Αποτελεί μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και αυτή κατασκευασμένη από τον Αντώνη Γκαουντί. Είναι από το τελευταίο του έργο. Έμεινε μητελής λόγω του θανάτου του αρχιτέκτονα. Ο ίδιος πηγαίνοντας να επιθεωρήσει, να επιβλέψει την κατασκευή της, χτυπήθηκε από διερχόμενο τραμ και δεν πρόλαβε να την ολοκληρώσει. Βέβαια, η κατασκευή μιας τέτοιας εκκλησίας αποτέλεσε μάλλον έμπνευση ενός βιβλιοπόλη Καταλανού του Μοκαμπέλια, ο οποίος πήγε στην Ιταλία, στο Βατικανό, θέλησε να φτιάξει ήδη την εκκλησία του Λορέτο, εμπνέεται από εκεί, θέλει να φτιάξει μια παρόμοια εκκλησία. Ξεκινάει η κατασκευή της, χρηματοδοτείται από δωρεές, φτιάχνεται η κρύπτη του ναού. Ο πρώτος αρχιτέκτονας είναι ο Ντελβιλάρ. Ο Γκαουντί εργάζεται βέβαια στη κατασκευή και όταν ο Ντελβιλάρ αποσύρεται, ο Γκαουντί αναλαμβάνει την ευθύνη για τον σχεδιασμό και ο σχεδιασμός της εκκλησίας αλλάζει ριζικά. Χαρακτηριστικά, το αρχικό σχέδιο περιλαμβάνει 18 κοδονοστάσια, αντιπροσωπεύουν τους 12 Αποστόλους, 4 Ευαγγελιστές, την Παναγία και τον Χριστό. Ο πύργος του Χριστού είναι ο υψηλότερος πύργος, βρίσκεται στη μέση, αφιερωμένος φυσικά στον Ιησού Χριστό, φτάνει περίπου τα 170 μέτρα. Δεν θα μπορούσε να είναι υψηλότερος, καθώς πίστευε ότι η δημιουργία του δεν πρέπει να ξεπεράσει τη δημιουργία του Θεού. Βέβαια, ένα από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του ναού, εκτός από το μέγεθος, είναι ότι κατασκευάζεται ακόμη, ενώ υπάρχει μεγάλη διαμάχη και για τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται, καθώς λένε ότι μάλλον σήμερα ο Γκαουντί δεν θα τα χρησιμοποιούσε. Και κάποιες εικόνες από την Σαγράδα Φαμίλια. Βλέπουμε εδώ, αγγείλει την έμπνευσή της και από τη φύση. Βλέπουμε εδώ ίσως το δέντρο της ζωής με τα λευκά περιστέρια. Η πρόσωψη. Τρεις προσώψεις. Η πρόσωψη της γέννησης αντιπροσωπεύει τη γέννηση και την παιδική ηλικία του Ιησού Χριστού. Η πρόσωψη των παθών με βασανισμένους χαρακτήρες περισσότερο παρουσιάζει και τον Ιησού εσταυρωμένο. Και η πρόσωψη της δόξας που είναι αφιερωμένη στη δόξα του Ιησού. Υπάρχουν μόνο τα θεμέλια και οι διακοσμήσεις ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει. Μέχρι το 2010 η κατασκευή της είχε περάσει τη μέση. Αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί το 2026, που είναι και η επέτειος των 100 χρόνων από το θάνατο του Γκαουντί. Καζαμιλά. Καζαμιλά είναι η πολυκατοικία που βλέπετε εδώ στην εικόνα, σχεδιασμένη επίσης από τον Γκαουντί.
Έχει κατασκευαστεί για την εύκολη οικογένεια, μιλά. Είναι μια πολυκατοικία που θεωρείται πρωτοποριακή, έχει πάρα πολλές ανέσεις. Είναι προσευμένες όλες οι λεπτομέρειες στο εσωτερικό, από τα πόμολα μέχρι τα φωτιστικά που φέρνουν τη σφραγίδα του Γκαουντί. Και ιδιαίτερη εντύπωση στους επισκέπτες προκαλεί η στέγη του κτηρίου, που υπάρχει μεγάλη φαντασία όταν βλέπει κανείς τις καπνοδόχους που θυμίζουν πολεμιστές σε ένα δάσος, και είναι αυτή εδώ η εικόνα που βλέπετε. Στεγάζει σήμερα το ένα μουσείο αφιερωμένο στον Γκαουντί, το εκθεσιακό κέντρο του Caixa de Catalunya, ένα επιπλωμένο διαμέρισμα μουσείο, αλλά υπάρχουν και ιδιωτικές κατοικίες που κατοικούνται από απογόνους των αρχιτοπικών κατοίκων. Και εμείς εδώ μπροστά στη Casa Milà βλέπουμε εδώ και τη στέγη που μοιάζει με πολεμίστρα. Casa Batlló ή Μπατιό, κατασκευασμένη και αυτή από τον Γκάουντι, αγοράζεται από τον Μπατιό σε μια διάσημη περιοχή, τη Λεωφόρο de Gracia, μια περιοχή που διάσημες οικογένειες επιλέγουν να κατοικήσουν για να τραβήξουν την προσοχή πάνω τους. Το τοπικό όνομα είναι Casa de Lossos, το σπίτι των οστών. Θα σας εξηγήσω αργότερα γιατί ονομάζεται έτσι. Αν παρακολουθήσουμε, αν δούμε την πρόσεξη του σπιτιού, είναι φτιαγμένη και διακοσμημένη με πολύχρωμα μοσαϊκά, από θράσματα κεραμικών πλακιδίων. Η οροφή που φαίνεται εδώ είναι αψιδωτή, μοιάζει με την πλάτη από δράκο ή δεινόσαυρο, και μια θεωρία θέλει ότι το στρογγυλό εδώ χαρακτηριστικό στα αριστερά που βλέπετε και καταλήγει σε ένα πυργίσκο με σταυρό, είναι η λόγχη του Αγίου Γεωργίου που έχει επιδιστεί στο πίσω μέρος του δράκου. Το βλέπουμε έτσι πιο κοντά αυτό. Το σπίτι σήμερα φυσικά φιλοξενεί σημαντικά γεγονότα της πόλης. Και κάποιες από εικόνες εδώ. Εμείς και εδώ αυτό που σας έλεγα, τα μπαλκόνια μοιάζουν με κρανία και με οι κολόνες υποστήριξης μοιάζουν με οστά. Το Μουσείο Πικάσο ακολουθεί στη συνέχεια. 4.249 έργα του ζωγράφου που βρίσκονται στο μουσείο. Το επισκέπτεται κάθε χρόνο 1.000.000 επισκέπτες. Τα έργα του είναι τοποθετημένα σε χρονολογική σειρά, δίνοντας την επισκέπτη ευκαιρία να παρακολουθήσει την εξέλιξη του ζωγράφου. Κάποια από τα έργα εδώ όπως φωτογραφήθηκαν από εμάς και εδώ μέσα και έξω στο μουσείο μπροστά από τα έργα του διάσημου ζωγράφου. Το Μουσείο Επιστημών Κόσμο Κάισα παρουσιάζει μόνιμες και προσωρινές εκθέσεις σχετικές με το περιβάλλον, τη φύση, την επιστήμη και το διάστημα. Διαθέτει πλανητάριο, διαδραστικές εκθέσεις αφιερωμένες στα μικρά παιδιά, στις οποίες μπορούν να κουμπίσουν και να παίξουν μαθαίνοντας την επιστήμη. Στην είσοδο του μουσείου εμβληματικές εικόνες, προσωπικότητες εδώ, η Μαρί Κιουρί, ο Κάρολος Δαρβίνος και ο Αϊνστάιν. Κάποιες εικόνες ακολουθούν από τις φυσικές επιστήμες μέσα στο μουσείο. Και τέλος, υπάρχει και η προσομοίωση του τροπικού δάσους του Αμαζονίου. Δεν ξέρω αν θα ακουστεί το βιντεάκι. Οι συνθήκες που είναι ένας χώρος, όπου επικρατούν οι συνθήκες που υπάρχει θερμοκρασία ή υγρασία που υπάρχει στον Αμαζόνιο, και καταλήγει φυσικά σε μια μεγάλη, εδώ θα λέγαμε, περιοχή με τη θαλάσσια ζωή του Αμαζονίου. Ζιρόνα και Μπεσαλού. Η Ζιρόνα είναι πόλη στην Καταλωνία, πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας στην βορειοανατολική Ισπανία. Βρίσκεται στην βολή τριών ποταμών, κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία, επομένως βρίσκεται ψηλά και θεωρείται από τις ομορφότερες πόλεις της Καταλωνίας, χάρη στο γεωγραφικό της ανάγλυφο και το πλούσιο ιστορικό της κέντρο. Εδώ βλέπουμε τον καθεδρικό ναό της Παναγίας στη Ζιρόνα. Η πόλη διασκίζει το ποτάμι και εμείς εδώ, το ιστορικό κέντρο της Ζιρόνα, κάποιες περιοχές όπου έχουν γυριστεί και πολλές κινηματογραφικές ταινίες, στα σοκάκια της Ζιρόνα, εδώ κάποιοι από εμάς.
Και τέλος την Πεσσαλού, που βρίσκεται επίσης στη χειρόνα της Καταλωνίας, μια πόλη με πολλές πέτρινες κατασκευές και μεσαιωνικά κτίρια. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό γνώρισμα της πόλης είναι η ρωμανική γέφυρα του 12ου αιώνα πάνω από το ποταμό Φλουβία. Είναι αυτή εδώ η γέφυρα που βλέπετε. Και εμείς εδώ φυσικά στη Πεσσαλού. Και κάπου εδώ τελειώνει το ταξίδι μας. Βρισκόμαστε ήδη στο αεροδρόμιο για την επιστροφή μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.